Αν δεν ξεκινάει καλά, συνεχίζει έτσι. Θα δούμε. Περπέρογλου. Με αντίπαλο τον Τσίδρες θα πάρει την baseline, η προσποίηση και το πρώτο καλά. Βγαίνει χαμηλά τον Πέκοβιτς. Καλή άμυνα από τον Παναθηναϊκό και το κλέψιμο από τον Νίκολας. Θα πάει μόνος του, όχι, θα πασάρει έξοχα στον Περπέρογλου και μηδέν. Βιαστικός στις επιθέσεις του, δεν έχει καλές επιλογές. Πέκοβιτς με αντίπαλο τον Βούισιτς. Θα τον νικήσει εύκολα. Ο Ολυμπιακός μετά από 1,5 λεπτό αγώνα ακόμα δεν έχει σκοράρει. Από την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός έχει πάρει 6 πόντους, καθαρό το φάουλ. Και θα είναι και ενδιαφέρον η μονομαχία των δύο ψηλών. Φώτσης. Και πάλι μπάλα στο low post τον Πέκοβιτς. Και πάλι θα νικήσει τον για 7η συνεχή χρονιά σε Final Four. Την εμπειρία του ελάχιστη υπέρχεται στην Ευρώπη. Αυτό έλαβε αυτός και αν έχει να πει ιστορία στα παιδιά του και στα εγγόνια του. Σπανούλης και πάλι το ίδιο κόλ πριν σε η άμυνα του Παναθηναϊκού και ο Διαμαντίδης στη θέση του Νίκολας. Είναι μια, νομίζω και ότι θα έχει πρόβλημα ο Βούιτσης να μαρκάρει τον Μπατίστ που έχει αυτή την ευκολία. 9 στο συν 6 ο Παναθηναϊκός. Σπανούλης με αντίπαλο τον Γκρι. Παίρνει το σκριν από τον Μπατίστ μπροστά του Έρτζεκ και πάλι θα το ξεπεράσει εύκολα ο Σπατά δευτερόλεπτα για το τέλος της πρώτης περίοδου. Σπανούλης στον Γιασικεβίτσιους. Σπανούλης ακάλυπτος για 3, 21-20. Το δεύτερο δεκάλεπτο ξεκίνησε με ένα τρίποντο του Έρτζεκ. Ο Ολυμπιακός πλησιάζει και πάλι στους 3. Γιασικεβίτσιους διστάζει μπροστά στον Γκρίρι, πάσα στον Πέκοβιτς και 20. Φώτσης. 26-29. Γιασικεβίτσιους θα πάρει το σκριν από τον Πέκοβιτς. Θα παίξουν έξω χα το pick and roll και ο Πέκοβιτς θα σημειώσει. Σε αυτό το παιχνίδι που έχει ο Παναθηναϊκός το pick and roll πρέπει να είναι πιο αποφασιστικός και ζει στο καλάθι, είτε ένα το παιχνίδι 2-2 πάλι μεταξύ κοντού και ψηλού. Και βλέπουμε τώρα τον Βούισιτς να έχει πάρει τον Φώτση. Είναι μια, ξεκινάει μια μορφή ζώνης και καταλήγει σε man to man. Και πάλι μπάλα μέσα στο λόγο. Πάλι μέσα. Τον Τσατσαρίδη στάζει αυτός για 3, αν και είχε χώρο. Διαμαντίδης, πολύ όμορφη ενέργεια, η μπάλα δεν θα του κάνει το χατήρι. Ο Βούισιτς εκεί πέρα κακός δεν είναι Πέρογλου. 5 δευτερόλεπτα για τον Παναθηναϊκό μπροστά στον Πρίντεζη. Για 3 ο Περπέρογλου. Ένα σκοτωμένο σουτ προσπαθεί για το φόλο και θα τα κατάμε. Για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου βλέπουμε εδώ ξανά το προηγούμενο πολύ τυχερό θα λέγαμε τούτα για τον Παναθηναϊκό. Πάντοτε ο Διαμαντίδης. Καλή πάσα στον Σπανούλη, τον Μπάσιμο και το καλάθι. Τον Διαμαντίδη. Με αντίπαλο τον Τσίντρες ο Διαμαντίδης. Πάσα τώρα στον Πέκοβιτς. Θα νικήσει εύκολα τον Βουϊ του Πέκοβιτς. Όντως, αποσύρεται ο Μαυροβούνιος. Θέλει συνεχώς να τον έχει φρέσκο ο Μπράδοβιτς. Φρέσκο και έχει και το πρόβλημα τα φάουλ. Έτσι έχει χατήρι. Σπανούλης. Στο Γιασικεβίτσιους, έξοχη πάσα στον Τροπατίστο, ο οποίος για να έχει την ίδια στιγμή ετοιμάζει και τον Ζόραν Έτζεκ αλλά και τον Μίλος Θεόντοσιτς, τους δύο νεαρούς Σέρβους. Ο Θεόντοσιτς για πρώτη φορά απόψε στο παρκέ, στη θύματα πάνω του Ολυμπιακός. Γιασικεβίτσιους. Έξοχη πάσα στον Πατίστο, φοβερές αγώνα, ενώ είναι κρύος, παρόλα αυτά έχει και κρύο αίμα. 4 στα 8 τρίποτα για τον Ολυμπιακό, 2 στα 7 για τον Παναθηναϊκό. Γιασικεβίτσιους θέλει να απαντήσει, θα τα καταφέρει. Μετά την έξοχη ασίστ του Γιασικεβίτσιους. Ξανά και ξανά. Φοβερίτσιους με αντίπαλο τον Θεόντοσιτς. Παίρνει το σκρίν από τον Μπατίστ. Καλή αντίδραση από τον Σέρβο. Πάντοτε ο Θεόντοσιτς καταδιώκει τον Γιασικεβίτσιους. Αυτός βρήκε Ολυμπιακό. Άρα οι Ερυθρόλευκοι όμως έχουν μόλις 2 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Και ο Γιαννάκης θα ρίξει στο πανό. Γιασικεβίτσιους φοβερή πάσα στον Μπατίστ και την ομάδα του Παναθηναϊκού. Και είναι ο παίκτης κλειδί αυτή τη στιγμή. Πολιτική είναι η συμβολή του Μπατίστ, ο οποίος έχει φτάσει στους 15 πόντους, αλλά είναι εξαιρετικός και στην άμυνα, το είδαμε στον πόντο. 65-66, 9 λεπτά για το τέλος του πολύ σπουδαίου ημιτελικού. Ακόμα μια φοβερή ασίστ, μια φοβερή 5 εναντίον ενός. Τώρα είναι αυτή η επίθεση, όμως ο Γιασκεβίτσιος δεν πάσαρε σωστά. Καταφέρνει να σώσει την κατοχή ο Διαμαντίδης. Για 3 ο Γιασκεβίτσιος, 6. Μεγάλος ημιτελικός, 71-73 μετά τις 2 βολές του Πρίντεζη. Σπανούλης, ζώνη από τον Ολυμπιακό. Αυτή η ζώνη προσαρμογής που βλέπουμε από την αρχή. Τα νεύρα τεντωμένα από όλους. Οι δύο πάγκοι, οι παίκτες που είναι στο παρκέ, αλλά πιο πολύ οι δύο πάγκοι που κάθονται έξω και δεν συμμετέχουν. Θα περάσει δύο από τα βασικά του όπλα στο παρκέ. Τσίλδρες αντί του Χαλπερίν, ο οποίος δεν πρόσφερε πολλά. Και Μπουρούσης Αντίδη, Σπανούλης. Πάει μόνος του στην προσπάθεια, τελικά βλέπει μπροστά του τον Μπουρούση και πασάρει στο Γιασκεβίτσιους. Εβδομήχημη, Διαμαντίδης. Στο Σπανούλη, πάνω του ο Γκρίρ και ο Παπαλουκάς στο Γιασκεβίτσιους. Ο Λιθουανός θα πασάρει στον Μπέκοβιτς, έξοχη ενέργεια, 80.